Ακροστορυβημένη είναι η γερμανική κυβέρνηση από την απόλυτη επιχειρησιακή αποτυχία των τεθωρακισμένων ΠΟΥΜΑ στην τελευταία άσκηση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Και τα 18 άρματα μάχης που συμμετείχαν στα γυμνάσια εμφάνισαν τεχνικά προβλήματα, και πλέον το Βερολίνο ζήτησε ήδη από τους εκπροσώπους της εταιρείας KMW εμπεριστατωμένη αξιολογική έκθεση αναφοράς για όλα τα προβλήματα που εμφανίστηκαν. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις νατοϊκές δεσμεύσεις της βασισμένη στα παλαιότερου τύπου άρματα Μάρντερ. Τα Πούμα επρόκειτο να ενταχθούν στην κοινή δύναμη ταχεία επέμβασης του ΝΑΤΟ από τις αρχές του 2023 κάτι που δεδομένων των συνθήκων δεν πρόκειται φυσικά να συμβεί. Αποτέλεσμα της αποτυχίας των Πούμα ήταν και ο χρηματιστριακό αντίκτυπος με την τιμή των μετοχών της Ryan Metal να μειώνεται κατά 5% τη Δευτέρα μετά την αναφορά για τα προβλήματα στα άρματα μάχης.